Ήταν μια κρύα νύχτα του Νοέμβρη. Καθόμουν στη σκονισμένη ρεσεψιόν του μικρού μου πανδοχείου και διάβαζα. Το φως λιγοστό προερχόταν από τη λάμπα στην άκρη του τραπεζιού. Σηκώθηκα να ανάψω τη διακόπτη. Όλα τα δωμάτια μου ήταν άδεια. Μήνες τώρα κάποιος πελάτης είχε να πατήσει το πόδι του εδώ μέσα. Όμως εκείνη τη νύχτα κάποιος θα ερχόταν. Μη με ρωτάς πώς, αλλά κάποιος θα ερχόταν. Μια δεσμίδα φωτός μπήκε ξαφνικά μέσα από το θαμπό παράθυρο. Ένα αυτοκίνητο έστριφε με την όπισθεν στο πάρκινγκ. Ο αέρας δυνατός τρίκλιζε πάνω από την καμινάδα του τζεκιού. Η πόρτα άνοιξε και εμφανίστηκε μια γυναίκα. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα και ένα επιβλητικό μαύρο καπέλο. «Καλησπέρα. Ένα δωμάτιο παρακαλώ», μου είπε. «Φυσικά. Θα σας δώσω το νούμερο 3. Άσχημος καιρός σήμερα, ε?» «Ναι, πραγματικά. Ο αέρας είναι σταμάτητος. Μάλλον το πάγια βροχή. Καρέκλες θα ρίξει, θέλες καλύτερα?» Την κοίταξα βαθιά μέσα στα μάτια. Κάτι μου θύμιζε. Τα πράσινα της μάτια, τα κόκκινα της χείλη. «Καλό βράδυ», μου είπε. «Καλή ξεκούραση». Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Κάπου την είχα δει, κάπου την ήξερα. Για να ξεχαστώ, έπιασα να ξεφυλίζω την απογευματινή εφημερίδα. Σελίδα πρώτη, σελίδα δεύτερη, μπίνγκο. Νάτι, ποζάρισε να αφήσω το νέο μπαρ της Εθνικής. Σίλβια Κέν, εθέρια ντίβα της τζαζ. Έτσι έγραφε η εφημερίδα. Με έπιασε ένας απότομος πονοκέφαλος και έκλεισα τα μάτια μου για λίγο. Η φιγούρα της μητέρας μου ξεπρόβαλε στην κουζίνα του παλιού μας σπιτιού. Σίλβια Κέν στο πικάπ. «Τι σου είπα, δεν είναι πράγματα του Θεού αυτά», τσίριζε. «Πάμε να εξομολογηθείς τώρα». Πετάχτηκα απότομα από την καρέκλα. Μπροστά μου ήρθε πάλι αυτή. «Υπάρχει πουθενά κανένα μίνι μάρκετ?», με ρώτησε. «Στην άλλη άκρη του δρόμου, μετά τους φήνικες», απάντησα εγώ. Καθώς απομακρυνόταν, πήρα το παλτό μου και την ακολούθησα. Σκοτάδι. Μαύρο σκοτάδι. Και ξαφνικά ένα σύρσιμο. Το ξέρω, πατέρα Αυγουστίνο, ότι έσφαλα. Αλλά άφησέ με να σου εξηγήσω. Δεν έφταγα εγώ. Οι ιεροί ψήθυροι μου είπαν σκότωσέ την.